για να βάλουν λίγο τα πράγματα στη σειρά τους. Αν και υπάρχει ένα ενεργό υπάρχει. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτό εδώ. Επιπίνει, λοιπόν, έρχεται ο διοικητής, ο υποδιοικητής και ζητάει βοήθεια από τον Δήμο. Γιατί. Γιατί. Για να κάνει ένα σύστημα αντιών θερμότητας με το οποίο εκτιμούσε να υπήρχε εξοικονόμηση και θα μπορούσε να απεξέλθουν χρήματα για τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Όπως το σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, να είναι μια καλή, ακούγεται σαν μια καλή ιδέα. Διότι τα χρήματα τα οποία θα περίσσευα θα μπορούσαν κατά αυτόν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες. Okay. Στη συζήτηση που κάνουμε και στην αρχή και αυτή υπάρχει καταγεγραμμένη και στην απέφαση του Ιδρύματος του Δήμου, λένε ότι το Ίδρυμα προτίθεται να διαθέσει μέχρι το ποσό των 80.000 ευρώ. Σημειωτέων λέει ο κύριος Ράμος, ο οποίος είναι τεχνικός, αν δεν κάνω λάθος στο νοσοκομείο, ωραία, είχε βρει τότε ένα εκθεσιακό μοντέλο, το οποίο κόστησε 150.000 ευρώ. Για ένα σκοπό, 150.000 ευρώ. Και είχαμε πάρει την απόφαση, πέρα καταγεγραμμένη στα πρακτικά του Ιδρύματος, ότι το Ίδρυμα θα διαθέσει μέχρι το 80.000 ευρώ με δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να βρεθούν και άλλοι που θα συνδράμουν αυτή την προσπάθεια και η δεύτερη είναι να εξαντληθεί η δυνατότητα της πολιτείας να κάνει αυτονόητο. Το πιο αυτονόητο είναι να προμηθεύει τα νοσοκομεία με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δεν είναι δουλειά ούτε του Ιδρύματος Δημούλα, ούτε του Δήμου Νάωσας, ούτε του Ευεργέτη από την Ελβετία να μπαίνει στη λογική, να καλύπτει την όποια ανεπάρκεια του κράτους. Και αν υπάρχει ανεπάρκεια του κράτους, να το δηλώσει το κράτος. Να πει ότι ξέρετε να πει. Είμαστε Ευρωκοπία. Περιμένουμε να πιέσουμε και εδώ το έχουμε
αποδεχτεί δυστυχώς από συνειδησία από ό,τι μου είπε Σπάκη, ένα έγγραφο το οποίο θα έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα, έφυγε ένα μισή μήνα αργότερα στο Υπουργείο. Έτσι. Αφορούσε την πρόθεση του αν θέλετε να αγοράσετε το εξωτικό, να μεταμείνετε στους 20. Αυτό ήταν το ερώτημα. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα. Αν υπήρχε παλιότερο ή νεότερο. Ρωτούσε αν υπήρχε παλιότερο και ποιες είναι οι ανάγκες. Ξέρω το ερώτημα γιατί μου το κατέθεσαν από το Υπουργείο. Έτσι δεν είναι το άμαθα αυτό που θες. Ωραία. Λοιπόν, δεν έπρεπε εκεί να καθυστερήσουμε, αλλά τέλος πάντων. Το ζητούμενο λοιπόν στην προηγούμενη περίπτωση είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Το θέμα της περιφέρειας τελείωσε όταν τα λεφτά τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα δόθηκαν όλα στην ΔΕΗΑ με εντολή του Υπουργείου, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η πλευρά της περιφέρειας, διότι υπήρχαν ελάχιστα χρήματα για το βασικά στην τρέχουσα του προγραμματική περίοδο δεν υπάρχουν χρήματα για την υγεία. Ήταν χρήματα τα οποία ήταν περισσευούμενα και εξωτήθηκαν ως ένα γέφυρα. Και πήγαν όλα στο νοσοκομείο της Βέλγιας για την ολοκλήρωση της καινούργιας πτέρυγας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πάρανε λεφτά. Πήραμε έργο γέφυρα το κάνανε και μετά τα αποδείγματα τα οποία πήγαν εκεί πέρα για να ολοκληρωθεί το έργο. Λοιπόν, τώρα το ζητούμενο για να κλείσουμε αυτό το θέμα είναι το εξής. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά καθένας και να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Το ζητούμενο είναι όμως, επαναλαμβάνω, ένα. Ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο πονάει. Παρότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Ναι, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή με ευθύρα για το οποίο παλέψαμε εμείς ως δημοτική αρχή είναι πραγματικότητα. Το ότι έχει προσληφθεί κάποιο ιατρικό προσωπικό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Δεν υπάρχει. Είναι αδιανόητο σήμερα να μην μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο σε πλήρη επιμέλεια. Άρα λοιπόν, ο λόγος και η προσπάθεια αυτή που γίνεται και οι δεσμεύσεις που έχουν υπάρξει από την Τρίτη ή το Υπουργείο, εμείς τι λέμε, να πούμε σε μια σωστή βάση. Με βάση κρίνοντας από τις πραγματικές ανάγκες. Όχι υπερφυλακτικά. Όχι υπερβολικά. Σε σωστή βάση. Πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Αυτούς. Αυτούς εκεί δεν χρειάζονται. Τελειώσαμε. Αυτή λοιπόν η θέση. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε και ο λόγος για τον οποίο συντασσόμαστε, αν θέλετε, με την προσπάθεια αυτή που γίνεται από το από τους εργαζομένους, όχι στο πλαίσιο αυτό που πήγε να το πει εδώ πέρα. Πόσο με ενδιαφέρει και αν είναι υποεδή. Πόσο με ενδιαφέρει και αν είναι υποεδή. Και αν είναι συνδικαλιστές, και θα σου πω γιατί δεν έχω και πολύ στη μεγάλη εκτίμηση στους συνδικαλιστές. Δεν τους είχα ποτέ. Είναι ενάντια στη δική μου φιλοσοφία. Αλλά εδώ όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για να βρούσουμε ένα καπανάκι. Να πούμε τι. Ότι ναι, αυτά είναι τα προβλήματα. Όχι πέρα από αυτό. Όχι πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Και όχι πράγματα τα οποία όπως εδώ αναφέρθηκα στην νότια επιστολή του οποίου δεν ξέρω. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα τουρκία στα τουρκία σα. Έγιναν πράγματα. Έγιναν κάποια πράγματα. Είπαμε δεν είναι αρκετά. Αυτό θέλουμε να επισημάνουμε. Ότι χρειάζεται και άλλο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρούμε και κλείνουμε με αυτό και θα συνεχίσουμε εμείς σε συνεργασία και σε σύμφωνα με όλους τους εμπλεκομένους στο θέμα του νοσοκομείου και με αυτούς που είναι η καθημερινότητά τους στο νοσοκομείο, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα από την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε προς την ΥΠΕ, προς το Υπουργείο κτλ. Αλλά θέλω να παρακαλέσω όλους μας. Μην χάνουμε το στόχο. Ο στόχος είναι κοινός για όλους. Ο στόχος είναι ένα δυνατό, ανεξάρτητο νοσοκομείο για την άρρωση. Αυτός είναι ο στόχος. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Διότι αυτό εξασφαλίζει το μέλλον.
συγγνώμη. Όσοι εργαζόμενοι θέλουν, θα μπορούν χωρίς